Όχι, όχι και για πρόεδρος Δημοκρατίας η Γιάννα Δασκαλάκη Αγγελοπούλου. Για όνομα, έχει και καλλιουργή τα όρια της. Από πού και ως πού μας προέκυψε η κυρία. Όταν γινώσουν εσύ κυρία, χρυσό μου, εμείς λιώναμε τις σόλες μας στη Σαν Σελιζέ και στα Γκούτσι. Σε παρακαλώ, μην με βγάζει από τα ρούχα μου, κι είναι και Σανέλ. Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου, θα το ανοίξω. Όταν ήρθε από την Κρήτη η Ελόγω, εμείς την ξυρίσαμε. Απίστευτη τριχοφία. Σου μιλάω για τρίχα, όχι αστεία, λυκότριχα. 48 χαλάουες τότε. Και θα βγει να μου πει ότι έπεισε τους αθανάτους. Ξέρουμε δά πως πείθε το αθάνατος. Τους θνητούς μπορείς να τους πείσεις. Εκεί σε θέλω, που δεν σε θέλω συγκεκριμένα. Εκείνο το βράδυ της νίκης. Τι φιάλτης ήταν αυτός, Θεέ μου, να έχει ντυθεί σαν χρυσόμυγα, όπως αυτό που ρυθμίζουμε τα χρώματα στην ΕΡΤ, ουράνιο τόξο. Αυτό δεν ήταν φουστάνι, ήταν δειγματολόγιο μοκέτας, αφού έκανε όλη μου την επίπλωση εκείνο το βράδυ βλέποντας το φουστάνι της. Αλλά οφείλω σε ένα σημείο να την παραδεχτώ. Όταν νικήσαμε, τα χέρια της, αν πρόσεξες, τα σήκωσε τόσο όσο. Δηλαδή ούτε το μαλλί να χαλάσει, ούτε το μακιγιάζ να φύγει, ούτε τα σκουλαρίκια να πέσουν. Προπάντων τα σκουλαρίκια. Όχι, αυτό θέλει πάρα πολλές πρόβες, χρυσή μου, να λέμε τη μαύρη αλήθεια. Ναι, και να σου πω, αυτή ξέρεις, με αυτό το χαμόγελο που έχει το φερμουάρ, που ανοίγει και κλείνει σε συγκεκριμένο σημείο πάντα, έτσι και έτσι. Εγώ πιστεύω ότι και στον οργασμό της πρέπει να βγάζει πάντα συγκεκριμένο ήχο. Α, α, άντε και ένα άπιο πάνω. Α, δηλαδή οργασμός στα τρία αλφα που λέμε. Απορώ, απορώ πώς τη διάλεξε ο Σιμίτης, που ξέρεις εγώ το Σιμίτη τον έχω σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Είναι ιδιαίτερος δεξιός, αλλά με αριστερό παρελθόν. Και αυτό κάνει κάτι. Είναι της μόδας. Γενικά, να σου πω, αν ακούσεις κανέναν αριστερό να πουλάει το παρελθόν του, έχει με υπόψη σου ευκαιρία, ε? Μην πληρώσουμε και τις εξορίες του άλλου. Ναι, τι ήθελα να σου πω. Και η Δάφνη έχει αλλάξει πάρα πολύ. Από εκείνο το πρώτο ρούχο που είχε υποδεχτεί, δεν θυμάμαι ποιον, σαν μπασχαλίτσα που ήταν ντυμένη με αυτό το μαύρο τώρα. Είναι τώρα καταπληκτική. Συγκρίνεται με τη Μαρίκα. Δεν μιλώ για το άλλο το γρακατσουλιό. Με τη Μαρίκα. Ντολμαδάκια βγήκε να πει. Θα γράψει, λέει, βιβλίο για τα ντολμαδάκια. Να διαβάσω ένα ολόκληρο βιβλίο για να φτιάξω ντολμαδάκια. Για όνομα. Σιγά, κυρά μου. Δεν κάνω καλύτερα 4 γάμους και μια κηδεία. Πεθαίνει και ο τελευταίος μου άντρας, ναι. Ο Θεός να του συγχωρέσει για την πλήξη που μου προσέφερε. Ωκεανός πλήξης αυτός ο άνθρωπος. Πω, 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 πω. Στο καλό. Τέλος πάντων. Α, για άλλους σε πήρα καλέ και το ξέχασα. Σου ήρθε σε ένα χαρτί κατάταξης. Ναι, όχι, δεν έχω πρόβλημα γιατί δεν έχω καταλάβει τι συγκεκριμένα. Εγώ ξέρεις, είμαι πάρα πολύ βολικός άνθρωπος. Σ' όποια σου είτε και να με βάλεις, θα μείνω. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά κάτι γράφει μέσα για θαλάμους και θέλω να πάρω τώρα πάνω στο Πεντάγωνο.